Εξατομικευμένη χρηματοδότηση σε ένα ευρύ φάσμα έργων μέσω ειδικών προγραμμάτων και προϊόντων για επενδύσει εξοικονόμηση ενέργεια για αγροτικέ επιχειρήσει περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το επενδυτικό σχέδιο ενό τρισεκατομμυρίου ευρώ σε βάθο δεκαετία τη Πράσινη Συμφωνία που ανακοίνωσε η Κομισιόν η αντικατάσταση των υφιστάμενων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων με προτεραιότητα σε τρακτέρ, αλωνιστικέ, αντλιοστάσια, αρμεκτήρια, υλοποίηση έργων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων για στήριξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και θερμοκυπιακά πάρκα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για net metering. Πρόκειται για έργα που αξιώνουν χρηματοδότηση μέσω του προγράμματο Invest EU, το δεύτερο πυλώνα τη ΚΑΠ, και τον Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση με ορίζοντα την περίοδο 2021-2030 που καλύπτει το σχέδιο τη Κομισιόν. Σημειώνεται εδώ πω το εξειδικευμένο πλάνο για την αγροτική οικονομία. Σημειώνεται εδώ πως το εξειδικευμένο πλάνο για την αγροτική οικονομία στο πλαίσιο του Green Deal είναι προγραμματισμένο να ανακοινωθεί την ερχόμενη άνοιξη με τίτλο Farm to Fork από το χωράφι στο Πυρούνι. Με βάση τα παραπάνω την ερχόμενη περίοδο, Πρώτον, δίνεται η ευκαιρία για μόχλευση κονδυλίων εκτό ΚΑΠ και μέσω του InvestEU για κίνητρα αντικατάσταση τόλου μηχανημάτων, όπω για παράδειγμα απολάμβανε η αυτοκινητοβιομηχανία με τα σχέδια επιδότηση για απόσυρση ρηπογόνων οχημάτων. Άλλωστε, η Κομισιόν διαφημίζει το πρόγραμμα InvestEU ω συμπληρωματικό του δεύτερου πυλώνα για να κάμψει τι αντιδράσει λόγω των περικοπών. Δεύτερον, δημιουργείται μια εντελώ νέα λογική στην επιδότηση των μηχανολογικών επενδύσεων μέσω τη ΚΑΠ. Το ενεργειακό ισοζύγιο του νέου σε σχέση με το παλιό εξοπλισμό μπορεί να παίζει κομβικό ρόλο στα επόμενα προγράμματα. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι παραπάνω επενδυτικέ δράσεις στο πλαίσιο του Green Deal έχουν προβλεφθεί στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που έχει αποστείλει η χώρα μας προς την έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.